Θα το ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Αρχικά, θάνατος, καταστροφή στα παιδιά, στις γυναίκες και στις γέροι. Με μια κουβέντα από το τηλεφώνο στη συμμορία του Ταλαβίρ ότι είμαστε τρομοκράτες. Αφού είμαστε τρομοκράτες, δεχόμαστε να είμαστε τρομοκράτες να ελευθερώσουμε την πατρίδα μας. Η πατρίδα δικά μας την είχαμε σε πολλά χρόνια. Οι Ισραηλινοί μαζεύτηκαν, έρθανε, μας πήραν την πατρίδα από το 1948 με βοήθεια των Άγγλων, Αμερικάνων. Δεχτήκαμε μετά από τόσους πολέμους, από το 48, το 56 και το 60, μέχρι το 67, έγινε το 6 ημερών το 67 που χάσαμε την ολόκληρη την Παλαιστίνη και κάποια έδαφη από τις αραβικές χώρες, το Λίβανο, η Συρία, η Αίγυπτο, η Ιορδανία. Απλώσαμε τα χέρια μας με τον ηγέτη, το συγχωρεμένο, το μάρτυρα του Ιασέρ Αραφάτ, να δώσουμε ειρήνη με αυτούς τους δολοφόνους οι Ισραηλινοί, και δεν μας δώσανε τίποτα. Το μόνο κομμάτι από την Παλαιστίνη που ελευθερώσανε εισαγωγικά μέσα είναι η λωρίδα της Γάζας. Στην Εδετική Όχθη μείνανε. Τη Ιερουσαλήμ απαγορεύεται να πούμε καν να δούμε τη Ιερουσαλήμ. Σκοτώσανε τον Αραφάτ. Δολοφονήθηκε ο Αραφάτ. Ξεκινάνε από το 2007 αποκλεισμό στη Γάζα. Απαγορεύεται να πούνε τα βασικά προϊόντα στη Γάζα, είτε είναι βαριά εργαλεία, φαγητά, για πολλά χρόνια. Το 2008 ξεκίνησαν έναν πόλεμο πάλι στη Γάζα. Το 2012, το 19 και πρόσφατα πριν 6 μήνες ήταν το προτελευταίο πόλεμο πάλι κατά της Γάζας και πάντα λέγανε η Παλαιστίνη είναι τρομοκράτες και οι Ισραηλινοί είναι οι καημένοι που δεν σκοτώνουν ούτε παιδιά ούτε γυναίκες. Φτάσαμε ένα σημείο σήμερα από την αγανάκτηση που έχει τον αποκλεισμό από το Ισραήλ για τη Γάζα, κάποια ομάδα, να αντιδράει για πρώτη φορά και να πει σε έδαφο που είναι εκτός το 67. Εμείς οι Παλαιστίνοι γνωριζόμαστε ότι έδαφο το 48, το 67 είναι η Παλαιστίνη. Συμφωνήσαμε, είπαμε ναι το 67 να κάνουμε πατρίδα για να κάνουν και οι Ισραηλινοί να ζήσουμε ειρηνικά, αλλά δεν το θέλανε. Μπήκε η ομάδα, μπήκε στο 48, μπήκε στο Ισραήλ. Επί τρεις μέρες πολεμήσανε τους Ισραηλινούς μέσα και οι Ισραηλινοί χτυπήσανε τη λωρίδα της Γάζα και σκότωσαν τα παιδιά και οι γυναίκες και τα νοσοκομεία και τα σχολεία και τις οργανώσεις, οι διεθνείς οργανώσεις και οι Ηνωμένα Ήθνη, τους χτυπήσανε εκεί πέρα και παραήθανε τα παιδιά από το Χαμάς μέσα στο Ισραήλ. Γιατί δεν τους σκοτώσανε και τους πολεμήσανε εκεί πέρα? Φτάσαμε ένα σημείο σήμερα, 3.500 μάρτυρες πάνω από τη γη, από το έδαφο. Και πάνω από 2.000 είναι κάτω από τη γη, που ακόμα δεν ξέρουμε αν είναι ζωντανοί ή αν είναι πεθαμένοι. 14.000 άτομα είναι τραυματίες. Όλα αυτά που σας λέω μέσα σε 10 μέρες. Δηλαδή κάθε 10 λεπτά σκοτώνει και ένα άτομο. Κάθε 10 λεπτά σκοτώνεται ένα άτομο. Εμείς τι ζητήσαμε και τι είπαμε? Εμείς είπαμε μια πατρίδα να ζήσουμε κι εμείς όπως όλος ο κόσμος. Ο κάθε άνθρωπος ζει στην πατρίδα του.
εκτός από τους Παλαιστίνους, όνομα σαν λαό χωρίς πατρίδα και με βοήθεια πολλές φορές. Η την Αμερική, η Ευρωπαϊκή Ένωση και κάποιες από τις αραβικές χώρες, να μην κρυβόμαστε και εμείς που να πούμε και τους Άραβες είναι όλοι μαζί μας, όχι, υπάρχει η εξουσία των αραβικών χώρων, βοηθάνε και το Ισραήλ εναντίον μας. Δυστυχώς, που ήμασταν μια μέρα όλοι ενωμένοι σαν Άραβες. Δεν έχω πολλά λόγια να πω, δεν είμαι έτοιμος να πω πολλά λόγια. Ο πόνος είναι για μένα και για εσάς και για τους άλλους που είναι στην πατρίδα κάτω, είναι πάρα πολύ. Σας λέω ένα πράγμα, αν δεν είχαμε εμείς πατρίδα σαν η γη, έχουμε την πατρίδα μας μέσα μας και ζει μέσα μας και θα μείνει μέσα μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.